Η εκδίκηση είναι μια δίκη. Δικάζονται τα αισθήματα και εκδικάζονται τα συναισθήματα. Έτσι ο ανθρωπόμορφος άνθρωπος μαθαίνει να ζει σε αυτή την κατάσταση έχοντας ως οδηγό του μόνο το παρελθόν. Πρώτα θα σκεφτείς μετά θα αποδώσεις για να μην αποδεχτείς. Θα σκεφτείς κάτι που έγινε. Θα αποδώσεις την ευθύνη. Θα μπεις στην άρνηση και δεν θα αποδεχτείς αυτό που γνωρίζεις. Έτσι ζεις σε μία μάχη που μόνιμα δικάζεσαι αλλά δεν φυλακίζεσαι. Διότι η φυλακή έχει ένα τέλος. Εσύ αυτό το τέλος το αφήνεις για να συνεχίσει η δίκη. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή εσύ αρνείσαι να εκφραστείς. Να βάλεις ένα τέλος, ένα όριο. Να δώσεις ένα λόγο. Και ήρθε η ώρα η σεμνή. Η μέρα με το σέβας. Ο χρόνος με τη ζωή. Για να δεις εσύ ο πάνθρωπος άνθρωπος την ώρα της σεμνή. Το είναι ο χρόνος που έρχεσαι σε επαφή με τα αισθήματά σου.
ή θα τα απαρνηθείς ή θα τα αποδεχτείς. Μέρα του σεβασμού. Να σέβεσαι ότι είσαι, ό,τι έχεις και ό,τι κάνεις. Ο χρόνος της ζωής. Έχει μέσα την ολοκλήρωση των πράξεων σου. Το βίωμα των αισθήσεών σου. Και την αναγνώριση της ευδαιμονίας σου. Όταν εσύ μένεις σε μία πράξη, αυτή έχει συνήθεια. Άρα είναι συναίσθημα. Όταν είσαι σε πολλές πράξεις που έχουν σεμνότητα και σεβασμό, έχουν ολοκλήρωση. Μπαίνει ένα τέλος και ξεκινάει μια νέα αρχή. Έτσι είναι ο τρόπος που χρειάζεται να ζήσεις. Αφήνεις ό,τι δεν σου αρέσει. Αφήνεσαι στην ίδια σου τη ζωή. Αφήνεις ό,τι έκανες. Και ξεκινάς με ό,τι θέλεις να κάνεις. Είσαι φως και αλήθεια. Έτσι αναγνωρίζεις τον άνθρωπο. Είσαι έργο και ζωή. Έτσι αναγνωρίζεις εσένα. Είσαι βίωμα και θέληση. Έτσι ξεκινάς να ανακαλύπτεις την ψυχή. Δες αυτή τη διαδρομή. Τι έχει. Τι είχες μέσα στη δίκη και τι έχεις μέσα στο σεβασμό. Το που έχεις κάνει συνήθεια είναι το να δικάζεις και να δικάζεσαι χωρίς να φυλακίζεσαι. Και έτσι αρνείσαι το σεβασμό της ημέρας που ζεις και τη σεμνότητα των στιγμών. Θέλεις να σκέφτεσαι αντί να αισθάνεσαι. Θέλεις να υποθέτεις αντί να νιώθεις τι θέλεις.
Θέλεις να έχεις μπροστά σου τους άλλους, αντί το έργο σου. Επιθυμείς τη ζωή των άλλων, αντί τη δική σου. Αναζητάς ένα χάρισμα. Και χαρίζεις τις στιγμές σου. Αναζητάς εκείνον που τον έζησες και τον γνωρίζεις. Έτσι ζεις το τέμπο που σου χτυπάει μέσα από τη σκέψη, την παρανόηση και τον παραλογισμό. Το τέμπο είναι ίδιο και εσύ το ξέρεις. Ο ήχος της ψυχής είναι άφωνος, επειδή έχει μόνο το γνώριμο. Και η φωνή είναι μόνο στη δική σου έκφραση, σε αυτό που εσύ θέλεις. Το να μην εκφράζεις είναι εκδίκηση. Το να μην σέβεσαι είναι εκδίκηση. Το να είσαι άσυμνος είναι εκδίκηση. Το να χάνεις τη ζωή σου είναι εκδίκηση. Το να αναζητάς το χάρισμα είναι εκδίκηση. Το να αρνείς αυτό που είσαι είναι εκδίκηση. Να απέχεις από ό,τι έχεις είναι εκδίκηση. Να συγκρίνεσαι για να μην σε βλέπεις είναι εκδίκηση. Να βάζεις εκείνον μπροστά σου αντί για το δρόμο σου είναι εκδίκηση. Και μέσα στο χώρο και το χρόνο της ζωής σου έχεις μόνο σκουπίδια και ζεις με αυτά για να σε εκδικήσει. Έτσι το όμορφο γίνεται σχετικό. Το ωραίο άσχημο. Και το αισθησιακό νεκρό. Έτσι μπαίνει στη μίμηση. Βάφεις το νεκρό για να έχει ζωή. Thank you.
το άσχημο για να το αρνείσαι. Και το σχετικό για να το συγκρίνεις. Δες που ζεις. Πώς ζεις. Ποιος είσαι. Τι λες. Τι επιτρέπεις. Τι χώρο έχεις. Τι χρόνο δίνεις. Και τι αποδέχεσαι. Και όλο αυτό πώς το εκφράζεις. Στον άνθρωπο ή στη φυλακή. Για να ολοκληρωθεί η εκδίκηση, χρειάζεσαι τη φυλακή. Δες την. Μπες. Για να αποφασίσεις μέσα από τις επιλογές σου τι θες να ζήσεις. Τη φυλακή ή την ελευθερία. Το συναίσθημα ή το αίσθημα. Τη ζωή με εσένα ή τη ζωή του νεκρού. Εγώ, Εμμανουηλίδη Χριστίνα, σ' είπα ότι είδα και ότι άκουσα. Σας είπα τις δύο ζωές. Αυτή που ζεις και αυτή που χρειάζεται να ζεις. Το παράλογο και το λογικό. Μετά την ολοκλήρωση της εκδίκησης έρχεται η πράξη. Είσαι παρόν. Είσαι απόν. Ολοκληρώνω και ολοκληρώνομαι. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αρχίσει να παρατηρεί τι σκέφτεται. Μέσα από αυτή την παρατήρηση θα αναγνωρίσει την εκδίκηση. Όταν
όταν εκδικήσε τον άλλον. Η ικανοποίηση ποιεί μέσα σου. Ένα δηλητήριο συναισθημάτων. Με αυτά εσύ τρέφεσαι και ζεις. Έτσι φτιάχνεις αποθήκη τροφής για το νου σου. Εκείνος θα σε κρατάει στο κενό, χωρίς αποδοχή. Ο θυμός είναι αυτός που έχει να σου δείξει πού βρίσκεσαι. Ο εσωτερικός θυμός σε προστατεύει. Ο εξωτερικός σε παραλογίζει. Η εκδίκηση σε καταστρέφει. Εσύ είσαι αυτή για αυτός που χρειάζεται να δεις τη φυλακή και την ελευθερία. Άρα η παρατήρηση είναι να βλέπεις τι κάνεις. Αν παρατηρήσεις τον άλλον τι κάνει για σένα, κλείσε το χώρο σου και κράτα το χρόνο σου για σένα. Αν παρατηρήσεις εσένα, μπες στο σεβασμό και στη σεμνότητα του χρόνου και του χώρου που έχεις. Έτσι θα ολοκληρώσεις αυτό που μέχρι τώρα σου έπαιρνε τη ζωή για να ελευθερωθείς. Αυτά από μένα. Λέει η εκδίκηση έχει μέσα τη δέσμευση. Την παντρεύεσαι. Για να φύγεις από αυτή χρειάζεται να δεις τη δέσμευση και να αποδεσμευτείς. Πρώτα βλέπεις και μετά κάνεις.